Λοιπόν, ένα βιντεάκι αφοσιωμένο μόνο για το νέο update, το οποίο το έχουμε ήδη δείξει σε προηγούμενο βίντεο, για το νέο update που αφορά τις ομάδες, τα οπαδικά και όλα αυτά που έχουμε φέρει και θεωρώ ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε τώρα κατευθείαν στο game για να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά ένα προς ένα και πού βρίσκουμε τι συγκεκριμένα. Τώρα, μια πρώτη ερώτηση είναι πώς διαλέγουμε να πάρουμε την αγαπημένη μας ομάδα, αν θέλουμε φυσικά να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι και με αυτό το νέο event. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο του χάρτη, στη λιμνούλα εδώ πάνω, σε αυτό το blip το κόκκινο και διαλέγουμε την ομάδα πατώντας ε, την ομάδα της επιλογής μας. Απευθείας μας περνάει το job δεύτερο. Παραδείγματος χάρη τώρα πήγαμε ΑΕΚ. Τώρα ξαναγύρισα Ολυμπιακός. Και αντίστοιχα ο κάθε ένας πηγαίνει στην ομάδα της επιλογής του. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάθε ομάδα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης, έχουν και τους αντίστοιχους συνδέσμους. Τώρα, ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ ακριβώς που σας δείχνω, πατάμε F7 και τον βρίσκουμε. Τώρα, πέραν αυτού, αν πατήσετε F4, απευθείας αφού πάρετε τα job, βλέπετε που είναι και η βάση της κάθε ομάδας. Η βάση της κάθε ομάδας είναι, εδώ είναι της ΑΕΚ, εδώ είναι του Παναθηναϊκού, εδώ είναι του Άρη, εδώ είναι του ΠΑΟΚ, εδώ είναι του Ολυμπιακού. Άρα η βάση της κάθε ομάδας μπορείτε να την βρείτε και στο χάρτη με πατώντας F4. Τώρα, ο κάθε σύνδεσμος έχει έξω από τον κάθε σύνδεσμο υπάρχουν να μπορούμε να νοικιάσουμε ένα PF-άκι για να πάμε να ξεκινήσουμε το capture της κάθε περιοχής. Εδώ ο φίλος πυροβολάει σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Οκ. Ρε φύγε ρε έξω που πυροβολάς το σύνδεσμο σου. Ήρθες εδώ μόνος σου. Τσίρε. Άιντε. Λοιπόν. Εδώ ο τύπος πυροβολούσε. Εδώ θα μπορείτε να δείτε από αύριο. Θα βλέπετε εδώ θα υπάρχει ένα craft όπου θα μπορούν οι ομάδες, η κάθε ομάδα στον κάθε σύνδεσμο αντίστοιχα να κραφτάρει αν έχει job το job να μπορεί να κραφτάρει πείτε το αν το έχετε πρώτο το job μπορείτε να κραφτάρετε εδώ βλέπετε μαχαίρια, σουβιάδες δεν ξέρω εγώ τα πάντα αρκεί να τα έχετε πρώτο job βλέπετε λοιπόν αν το έχετε πρώτο αν κάνετε chain job το βάλετε πρώτο το σύνδεσμο της ομάδας βλέπετε λοιπόν εδώ αυτό το σημείο που μπορείτε εσείς να κραφτάρετε με καθαρά και μαύρα χρήματα διάφορα πραγματάκια. Από εκεί και πέρα, εδώ θα υπάρχει ρουχισμός έτοιμος, δηλωμένος για κάθε ομάδα, η οποία θα μπορεί να φορέσει αν θέλουν τον ρουχισμό που υπάρχει δηλωμένος. Τώρα, αυτός για παράδειγμα είναι ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού. Έτσι, δείξαμε σε ποιο σημείο είναι, δείξαμε που έχει το craft του. Τώρα, για παράδειγμα, θέλουμε να πάμε σε έναν άλλο σύνδεσμο. Θέλουμε πρώτα όμως να αλλάξουμε ομάδα. Πώς αλλάζουμε ομάδα, είπαμε. Ερχόμαστε σε αυτό εδώ το NPC, πατάμε ε και τώρα βάζουμε π.χ. ΑΕΚ. Έβαλα εγώ ΑΕΚ και πηγαίνω σε αυτό το σημείο. Πατώντας F4, ωραία, πατώντας F4, βλέπουμε ότι εδώ χέρια είναι ψηλά. Ο σύνδεσμος της ΑΕΚ. Τι χέρια ψηλά, ρε. Χέρια ψηλά, Alter! Αν με σκότωσε, τον έχω σκοτώσει. Λοιπόν. Ελπίζω για το καλό σου να μην με σκότωσες εσύ. Χέρια ψηλά, Alter. Μην γελάς γιατί θα σε καθαρίσω. Λοιπόν. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν όπως και εδώ είναι ο σύνδεσμος της ΑΕΚ. Είναι το τσάκαρο σου. Να σου πω το τζόμπο από πού το παίρνω της ΑΕΚ. Τώρα φτιάχνω βιντεάκι και θα πεις να το δεις. Λοιπόν. Okay, καλή συνέχεια, Alter. Εδώ έχει τρία σημεία που μπορείτε να βγάλετε BF. Εδώ είναι ο σύνδεσμος της ΑΕΚ. Δείξαμε τώρα λίγο για τα report. Και εδώ μπαίνουμε μέσα στο σύνδεσμο. Όπως και προηγουμένως, ο σύνδεσμο του Ολυμπιακού έχει και εδώ τα διάφορα σημεία. Κάνω εγώ chain job. Πρέπει να είναι πρώτο το job της ομάδας που θέλετε. ΑΕΚ τώρα, πρώτο. Ερχόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο και μπορούμε να κραφτάρουμε μαχαίρια, σιδερογλώθηκες, γκλοπ, μπαστούνια, ρόπαλα, ιστορίες. Μπορείτε να τα κραφτάρετε από αυτό εδώ το σημείο. Αρκεί να έχετε το job της ομάδας πρώτο. Εδώ υπάρχει το cloakroom όπως υπήρχε και προηγουμένως. Τώρα. Θα πάμε για παράδειγμα πρώτα να αλλάξουμε ομάδα. Θυμίζουμε ότι το να αλλάξει ομάδα είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι αυτός εδώ ο τυπάς. Εδώ πάνω. Παπ. Παναθηναϊκός. Τάκ. Πήρα ας πούμε λοιπόν τώρα την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο σύνδεσμος του Παναθηναϊκού
Πατάμε F4. Ο σύνδεσμος του Παναθηναϊκού είναι εδώ. Τέλεια. Πατάμε λοιπόν, ανοίγουμε το χάρτη. Εδώ είναι ο σύνδεσμος του Παναθηναϊκού. Είναι εδώ, έχουν έρθει οι Ολυμπιακοί. Κάνετε ρε. Έξω από το σύνδεσμο του Παναθηναϊκού ήρθατε ρε. Ο, μπράβο. Εδώ βλέπετε λοιπόν, είναι ο σύνδεσμος του Παναθηναϊκού. Πολύ όμορφος, πολύ ωραίος. Και εδώ σημεία για να βγάλετε BF400. Έρχεστε εδώ. Σύνδεσμος από μέσα, βλέπετε πως είναι. Πώς είπαμε κάνουμε, κάνουμε change job να μπει πρώτο το job για να μπορέσουμε να κάνουμε craft. Ερχόμαστε εδώ σε αυτό το σημείο, πάλι εδώ στη λέτα ιστορίες και cloakroom, όπου θα οριστούν αύριο ρούχα για την εκάστοτε ομάδα απευθείας. Έτσι λοιπόν, ο κάθε σύνδεσμος, πάμε τώρα στην επόμενη ομάδα, θα δείξουμε και τι είναι οι περιοχές και τι κερδίζουμε τις περιοχές αναλυτικά. Απλά δείχνουμε τώρα που είναι ο κάθε σύνδεσμος, εδώ είναι ο Άρης. Οπα. Ωραία. Εδώ πάμε λοιπόν, παίρνουμε τον σύνδεσμο του Άρη. Πήραμε τον job του Άρη, τον job, την ομάδα του Άρη και πάμε τώρα εδώ στον σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος του Άρη, ανοίγοντας το χάρτη, είναι κοντά στο car dealer, πατώντας F4. Ο σύνδεσμος του Άρη είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Βλέπετε εδώ τον σύνδεσμο, πολύ όμορφος, πολύ ωραίος. Πατάμε εψιλον. Μπαίνουμε μέσα, όπως και σε κάθε σύνδεσμο. Κάνουμε, είπαμε, change job, να βάλουμε πρώτο τον... Να αλλάξουμε, το έχουμε κάνει πολλά change job εμείς. Για να βάλουμε πρώτα τον... το σύνδεσμο του Άρη και εδώ craft σημεία. Εδώ, όπως βλέπετε, για τις ομάδες cloakroom κλπ. Και εδώ σημεία τα οποία υπάρχουν για BF 400 για να μπορέσετε να πάτε. Τώρα, τέλος έχει μείνει ο ΠΑΟΚ, να δείξουμε και το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και να εξηγήσουμε παρακάτω τι κερδίζουμε από το κάθε event. Πατάμε λοιπόν εδώ ΠΑΟΚ. Πήραμε λοιπόν το job του ΠΑΟΚ. Γεια σου Σταφ. Γεια σου παιχταρά μου. Σε είδα. Λοιπόν, ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Πατάμε F7, πηγαίνουμε. Για να το επιβεβαιώσετε κιόλας, για να ξέρετε που είναι ο κάθε σύνδεσμος, πατάτε και F4 και σας βγάζει την κάθε περιοχή. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν. Εδώ είναι ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ακριβώς κιόλας για το λόγο του αληθές. Βλέπετε εδώ Νεάπολη, ΠΑΟΚ κλπ. Έρχεστε σε αυτόν εδώ το σημείο, μπαίνετε μέσα στον σύνδεσμο. Όπως δείξαμε και προηγουμένως, change job, craft σημεία εδώ για μολούτοφ ιστορίες και λοιπά, cloakroom και ούτω καθεξής. Τώρα, τι άλλο υπάρχει? Πατώντας λοιπόν το F4, βλέπετε ότι ο χάρτης, η πόλη χωρίζεται σε κάποιες περιοχές. Κάθε ομάδα βλέπετε εδώ online πόσα άτομα έχει μέσα, που έχουν το job πάνω τους, το job της ομάδας. Δηλαδή, έχει μέσα τώρα αυτή τη στιγμή 5 που έχουν το job Παναθηναϊκούς, 6 Ολυμπιακούς, 4 Παοκτζίδες, 1 ΑΕΚτζή και καθόλου Αριανούς. Κάθε λοιπόν ομάδα, έτσι, κάθε λοιπόν ομάδα μπορεί να κάνει capture κάποιες περιοχές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι Παναθηναϊκοί έχουν πάρει τις περισσότερες. Τι κερδίζουμε με αυτό? Εδώ βλέπουμε πόσες περιοχές έχει κάθε ομάδα και εδώ βλέπουμε τι κερδίζει κάθε ομάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι ανά κάποια λεπτά, ανά 2 λεπτά φορτώνονται χρήματα σε αυτό εδώ το UI ανάλογα με το πόσες περιοχές έχει κάθε ομάδα. Άρα λοιπόν, όταν θα περάσει μισή ώρα, δηλαδή όταν θα περάσουν 30 λεπτά, αυτά τα χρήματα θα μοιραστούν σε όσους είναι online εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν είναι μόνο ότι είναι μόνο για το RP, ότι είναι πράσινη η πόλη, είμαστε κόκκινη η πόλη κλπ. Είναι ότι κάθε ομάδα μοιράζεται τα online μέλη που είναι εκείνη τη στιγμή στο μισάωρο, στο τέλος του μισάωρου, θα μοιραστούν τα εκάστοτε χρήματα. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί θα μοιραστούν 40.000, οι Παναθηναϊκοί επειδή έχουν παραπάνω περιοχές 120, οι Παοκτζίδες 11 και οι άλλοι δεν θα μοιραστούν κανένα γιατί δεν έχουν καμία περιοχή. Άρα το κυνήγι των περιοχών έχει νόημα. Τώρα, τι ισχύει όσον αφορά τις περιοχές, πώς τις βρίσκουμε? Θα έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι σε διάφορα σημεία του χάρτη υπάρχουν κάποια μπλιπάκια. Τώρα εδώ βλέπετε αυτό, ένα παράδειγμα, αυτό το γκρι μπλιπάκι. Αυτό το γκρι μπλιπάκι. Αυτό το γκρι μπλιπάκι και άλλο γκρι μπλιπάκι. Αυτά λοιπόν εδώ αν θα πάτε
και έχετε job ομάδας πάνω σας, εκτός ότι θα μπείτε σε bucket απευθείας, ούτως ώστε να μην επηρεαζόμαστε ούτε εμείς που θέλουμε να παίξουμε τις ομάδες, ούτε οι άλλοι, μπαίνουμε σε bucket και ερχόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ και ξεκινάω το capture. Εκτός λοιπόν ότι ειδοποιούνται όλες οι ομάδες, βλέπετε εδώ να βοσβήνουν για να γνωριστοποιούνται όλες οι ομάδες, βγαίνει και στο chat η ειδοποίηση ότι ο ΠΑΟ ξεκινάει να κάνει capture αυτήν εδώ την περιοχή. Άρα μπορούν να έρθουν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για να έρθουν να φυλάξουν αυτή την περιοχή, να την πάρουμε για εμείς. Θυμήσαμε ότι κάθε περιοχή ισούται σημαίνει ότι υπάρχουν χρήματα για την ομάδα. Τώρα εγώ θα περιμένω εδώ να πάρω την περιοχή. Αν πεθάνω, εκτός ότι μπορούν να με κάνουν first aid οι δικοί μου, μπορώ να διαλέξω, εφόσον πεθάνω, να διαλέξω να κάνω respawn σε μια περιοχή που έχει η ομάδα μου. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Απλά θυμίζω ότι αν έχετε το job δεύτερο ή πρώτο, έχετε job ομάδας, όταν περνάτε μέσα από τα σημεία που γίνεται capture θα σας βάζει σε bucket. Γιατί στο bucket ουσιαστικά υπερασπιζόμαστε ή παίρνουμε την περιοχή. Αν δεν έχετε κανένα job πρώτο ή δεύτερο, δεν σας ενοχλεί πουθενά καθόλου, είστε ήσυχοι, έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Τώρα, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να το θυμόμαστε. Κάθε βράδυ στις 9 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, στις 9 η ώρα μέχρι τις 10, για μία ώρα ξεκινάει ποιο event, ξεκινάει το Sedra event. Το Sedra event είναι ένα event το οποίο έχει να κάνει με τις ομάδες, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη και ΑΕΚ, σημειώνω και σε αυτό το βίντεο ότι θα προσθεθούν και άλλες ομάδες, έχει λοιπόν να κάνει με τις ομάδες και με την αστυνομία. Σε ένα σημείο λοιπόν του χάρτη θα ανοίξει ένας κόκκινος κύκλος με ένα ρόπαλο. Θα δείτε ότι θα βγάλει και ένα top notification, μια ειδοποίηση πάνω, που θα λέγεται Sedra. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο του χάρτη μπορεί να μπουν μόνο όσοι έχουν job ομάδας πάνω τους και, τι άλλο, μπορούν να μπουν και οι αστυνομικοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπλα. Σε αυτό το event 9 με 10 μπορούν να μπουν μόνο με λωστάρια, με μιλή weapons ουσιαστικά. Λωστάρια, μαχαίρια, γκλόπ, δεν ξέρω εγώ τι, μπαστούνια κλπ. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπλα. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία, νάτος έρχεται εδώ ο Παναθηναϊκός να κάνει capture. Νάτος. Έρχεται ο Παναθηναϊκός εδώ να κάνει capture. Εμείς τώρα, σαν πήραμε το job του ΠΑΟ, κάναμε capture και έρχεται ο Παναθηναϊκός να πάρει πίσω την περιοχή. Νάτο. Ήρθε εδώ ο τύπος να πάρει πίσω την περιοχή. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι περιοχές, οι γκρι, οι μικρότερες, όταν θα έχετε ομάδα θα σας βάζει το bucket και ο αγώνας είναι ουσιαστικά ο χάρτης να γίνει, να πάρει το χρώμα της ομάδας που έχει το event. Τώρα οι Ολυμπιακοί δεν έχουν καθόλου περιοχές, οι Παγκοτζίδες έχουν 2 και όλες τις άλλες τις έχουν πάρει οι Παναθηναϊκοί, έχουν πιάσει το νόημα οι Παναθηναϊκοί. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα σας δείξω. Κάποιος θα πει πού μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ και λοιπά, μπορούμε να είμαστε σε ένα Discord για να μπορούμε να μιλάμε σαν ομάδες μεταξύ μας. Όπως έχετε δει λοιπόν, υπάρχει πλέον στο General, θα σας το δείξω τώρα, βλέπετε και το Discord. Πάμε λοιπόν στο General, ωραία. Πάμε λοιπόν στο General και βλέπετε εδώ υπάρχει ένα Discord και υπάρχει και το βιντεάκι που έχει περιγράψει ήδη το event μαζί με τα υπόλοιπα event που έχουν έρθει. Πατάτε λοιπόν στο Discord, μπαίνετε στο Discord μας και αφού μπείτε στο Discord, βλέπετε λοιπόν υπάρχουν διάφορα κανάλια, υπάρχει το General κλπ. Και εδώ είναι το κομμάτι που μας αφορά. Εδώ λοιπόν μπορείτε, αν πατήσετε, να πάρετε πάνω σας τον ρόλο Ολυμπιακός. Αν πατήσετε να πάρετε τον ρόλο Άρης. Δεν μπορείτε να έχετε δύο ρόλους, βλέπετε σας τραβάει πίσω. Πρέπει να σβήσετε τον έναν ρόλο και να πάρετε κάποιον άλλον. Τώρα, για ποιο λόγο? Πρώτον, υπάρχει ένα κανάλι General, Off Topic και Clips που μπορείτε να ανεβάζετε σαν Ολυμπιακοί και σαν αντίστοιχα την κάθε ομάδα που είστε. Και επίσης, τι υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχει το chat. Εδώ λοιπόν, αν έχω πάρει εγώ ένα ρόλο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και δεν ξέρω εγώ τι, μπορώ να γράψω. Ελάτε, πού είστε ρε, ελάτε να τις φάτε. Παπ, και παίρνει ρόλο Ολυμπιακό. Άρα μπορείτε να ανεβάζετε κλιπάκια, να δίνετε συναντήσεις οι ομάδες μέσω αυτού εδώ του Discord. Σύντομα θα μπουν και voice κανάλια σε κάθε κατηγορία όπου θα μπορείτε να μαζεύεστε οι ομάδες, τα μέλη των ομάδων και να μιλάτε. Πού βρίσκεται αυτό το Discord και πώς παίρνετε αυτούς τους ρόλους, θυμίζω ξανά. Πηγαίνετε στο General, έχουμε στείλει πρόσκληση, παίρνετε το invite, μπαίνετε και αφού μπείτε ψάχνετε λοιπόν εδώ την κατηγορία Roles, Hulls κλπ. Εφόσον βρείτε λοιπόν αυτή την κατηγορία, έρχεστε εδώ
πηγαίνετε στο roles ανάλογα με το τι ομάδα είστε. Διαλέγετε και παίρνετε τον εκάστοτε ρόλο πάνω σας και επίσης σας βγαίνει, ο κάθε ρόλος βλέπει το αντίστοιχο της ομάδας του και μπορεί να γράψει στο Teams chat που είναι όλες οι ομάδες εδώ και κάθε ομάδα μπορεί να αναβάσετε κλιπάκια, φωτογραφίες σαν ένα dark chat παλιό που είχαμε συνηθίσει. Άρα λοιπόν, ένα τεράστιο update πέρα από το game, έχουμε και στο Discord περιεχόμενο, περιοχές, capture περιοχών, συνδέσμους, δείξαμε όλους τους συνδέσμους, craft και το Sendra event που είναι σήμερα στις 9 το βράδυ, το οποίο θα το απολαύσετε, θα κάνουμε και live-άκι, να είστε όλοι μέσα. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο.